Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εξετάσουμε τα περιεχόμενα της Θήβας χρησιμοποιώντας το παράθυρο Memory που βρίσκεται μέσα στο μενού Debug κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Εδώ έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα στο οποίο δηλώνω τη μεταβλητή α στο στατικό μέρος της μνήμης που είναι τύπου DWORD και έχει μία αρχική τιμή και στη συνέχεια μεταφέρω στη Θήβα μέσω του καταχωρητή EAX μία τιμή που είναι πάλι η ίδια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ο λόγος που έβαλα και τη δήλωση της στατικής μεταβλητής είναι ότι θέλω να δείξω τη διαφορά που έχει η εξέταση της μνήμης για μία στατική μεταβλητή και μία μεταβλητή που βρίσκεται μέσα στη Θήβα. Εδώ ας πάμε πρώτα στη στατική μεταβλητή. Η ετικέτα α που έχει η στατική μεταβλητή είναι σταθερή διεύθυνση και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Έτσι, εάν εγώ πάω κατά το debugging και κοιτάξω την διεύθυνση μνήμης που αντιστοιχεί η μεταβλητή α, πάντα θα δω τον ίδιο αριθμό να είναι στη θέση εκείνη. Όμως, η Θήβα από την άλλη πλευρά οριοθετείται από την θέση που έχει ο ESP. Ο ESP, έχουμε πει, ότι δείχνει πάντα στην κορυφή της Θήβας. Συνεπώς, ο ESP δεν δείχνει πάντοτε σε μία σταθερή διεύθυνση μνήμης και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν θέλουμε να δούμε τα περιεχόμενα της Θήβας. Πάμε όμως να τρέξουμε το πρόγραμμά μας, να δούμε τι γίνεται. Εδώ βρισκόμαστε λίγο πριν εκτελέσουμε την εντολή move. Πριν το κάνουμε αυτό, θα πάμε να εξετάσουμε την περιοχή της μνήμης όπου βρίσκεται η μεταβλητή α. Είχαμε πει ότι για να το κάνουμε αυτό βάζουμε ampersand α και πατάμε enter στη μνήμη και παρατηρούμε, αν μεγενθύνουμε, ότι μέσα στη διεύθυνση αυτή ξεκινάει η μεταβλητή α με little endian διάταξη. Δηλαδή βλέπετε ότι μπαίνει το 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Ωραία. Αυτό είναι σταθερό, δηλαδή όποτε θέλουμε να δούμε τι περιεχόμενο έχει η μεταβλητή αυτή, απλά γράφουμε το ampersand α. Τώρα, το ampersand α αντιστοιχεί στη διεύθυνση μνήμης όπου βρίσκεται η μεταβλητή α. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που εδώ στη διεύθυνση βάλουμε το ESP και πατήσουμε Enter. Εδώ πέρα βλέπουμε από την διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο ESP και κάτω τα περιεχόμενα της μνήμης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε βάλει κάτι μέσα στη Θήβα μας και γι' αυτό το λόγο εκτελούμε τη move και στη συνέχεια κάνουμε και push στον EAX. Και σκεφτείτε τώρα τι περιμένουμε να δούμε. Εάν κάνω push στον EAX θα παρατηρήσουμε ότι τα περιεχόμενα της Θήβας δεν έχουν αλλάξει. Και ο λόγος είναι ότι η εντολή push μείωσε τον ESP κατά 4 και στη συνέχεια τοποθέτησε την τιμή που βάλαμε στη Θήβα. Εμείς όμως εδώ στο παράθυρο της μνήμης δεν δείχνουμε την τιμή που έχει τώρα ο ESP, αλλά δείχνουμε την τιμή που είχε πριν εκτελέσουμε την push. Εάν θέλουμε να δούμε την τιμή που δείχνει ο ESP αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξαναγράψουμε το ESP και να πατήσουμε Enter. Οπότε σε αυτήν εδώ την περίπτωση φαίνεται να έχει μπει η τιμή που βάλαμε πάλι με little endian διάταξη. Συμπερασματικά, εάν θέλουμε να δούμε τις τιμές που έχουμε βάλει μέσα στη Θήβα, θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια θέση δείχνει ο ESP σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Συνήθως, πρώτα βάζουμε τα δεδομένα μέσα στη Θήβα και μετά πάμε στο παράθυρο της μνήμης και τοποθετούμε τον ESP στη θέση της διεύθυνσης και μετά πατάμε Enter για να μας δείξει τα δεδομένα που έχουμε βάλει και να σιγουρευτούμε ότι όλα έχουν πάει σωστά.